Λοιπόν, εδώ είμαστε, Κρήτη σήμερα, μέρος δεύτερο. Δεν έχουμε πει βεβαίως τρόπους επικοινωνίας και να τους δούμε στην κάτω μεριά της οθόνης, γιατί θέλουμε να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτροπές σας, ό,τι θέλετε, τις ιδέες σας, για να ψάξουμε κάτι δημοσιογραφικά. Λοιπόν, βλέπετε εδώ και το email της εκπομπής Κρήτη σήμερα, papakikritetv.gr. Βεβαίως μπορείτε να μας αναζητήσετε και στα social media και ως εκπομπή και ως μονάδες ατομικά. Και τη Μέρη Καριωτάκη και εμένα, τη Μέρη με ελληνικούς χαρακτήρες θα τη βρείτε σε όλα τα social media, εμένα με λατινικούς τα περισσότερα, όχι σε όλα. Βεβαίως να πούμε ότι μπορείτε να δείτε τα αποσπάσματα από τις εκπομπές καθημερινά, ανεβαίνουν στο YouTube. Και βεβαίως ολόκληρες εκπομπές, αν έχετε χάσει κάτι, μπορείτε να τις δείτε στο site μας, στο cretv.gr, στο ανανεωμένο site της CreTV, όπου ανεβαίνουν, είπαμε, όλες τις εκπομπές, όλα τα δελτία ειδήσεων. Ό,τι έχετε χάσει μπορείτε να το βρείτε εκεί. Και φυσικά, στο τέλος υπάρχει και ο πατροπαράδοτος τρόπος επικοινωνίας, στο τηλέφωνο του σταθμού 2810-398-100. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα φορολογικά. Έρχεται το δώρο Πάσχα, έχουμε τον έμφυα, έχουμε τις φορολογικές δηλώσεις και τι δεν έχουμε. Ο κύριος Νίκος Λιμπαδιωτάκης είναι μαζί μας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σαββίδη, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και ελπίζω να βοηθήσουμε στις απορίες των τηλεθεατών και δικές ενδεχομένως όσο αφορά τα κομμάτια που θα συζητήσουμε σήμερα. Λοιπόν, πάμε να διαφωτίσουμε λίγο τον κόσμο. Σιγά-σιγά. Να σας πω κάτι. Να ξεκινήσουμε από το δώρο Πάσχα. Να αρχίσουμε να δίνουμε. Να δίνουμε. Να ξεκινήσουμε έτσι ευχάριστα. Να πούμε το δώρο Πάσχα. Ποιοι το δικαιούνται και πότε καταβάλλεται. Βέβαια. Για όσους έχουν αγωνία, καταβάλλεται 1 του Μάη, που είναι η Μεγάλη Τετάρτη, και το δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι που είναι στον ιδιωτικό τομέα. Το δημοσίο, όπως γνωρίζουμε, δεν... Εδώ και χρόνια. Εδώ και χρόνια λίγο κλαίγεται, αλλά δυστυχώς ευελπιστούμε κάποια στιγμή να έρθει και αυτό. Το βλέπετε τώρα εσείς, κύριε Λιβαδιωτάκη, εδώ σε αυτή τη φάση δεν το βλέπω, αλλά κάνω το σταυρό μας ενδεχομένως να έρθει σε αυτούς, διότι δεν πάβει η οικονομική κατάσταση κάθε οικογένεια να είναι δύσκολη, είτε είναι του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα. Τώρα, το διάστημα που έχει υποχρέωση είναι όσοι εργάζονται από 1 του Γενάρη μέχρι 30 Απριλίου, παίρνει τον μισό μισθό εφόσον είναι μισθωτός, δηλαδή παίρνει ένα μηνιάτικο. Όσοι είναι με ημερομίσιο, παίρνουν 15 ημερομίσια, όσο φορά το διάστημα αυτό. Έχουμε τώρα τις περιπτώσεις να πούμε που εργάζονται πιο λίγο. Οπότε αυτοί θα πάρουν αναλογικά όσο αφορά το κομμάτι του μισθού. Αν δουλέψανε, παράδειγμα, από τον Μάρτιο έως τέλος Απριλίου, θα πάρουν το μισό του μισού μισού, δηλαδή το 1 τέταρτο, και 7,5 ημερομίσια αυτοί που είναι μισθωτοί. Άρα όλοι παίρνουν, αλλά αναλογικά. Σωστά. Έτσι δεν πάει και τίποτα. Ο βασικός κανόνας όμως είναι το τετράμινο. Γενάρης μέχρι Απρίλη, όσοι έχουν εργαστεί σε αυτό το διάστημα μέσα, έχουν δικαίωμα να πάρουν. Και μας είπατε 1η Μαΐου, σωστά. Σωστά, είναι Μεγάλη Τετάρτη. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να δώσει ο εργοδότης σε είδος. Πρέπει υποχρεωτικά να γίνει μετρητά και κατάθεση στην τράπεζα, διότι σε περίπτωση που δεν κατατεθεί είναι ποινικό αδίκημα. Βέβαια. Και αυτό θα πρέπει να το ξέρουν οι εργοδότες, διότι έχουμε ακούσει κάποια ευθράπελα που λένε εμείς έχουμε συμφωνήσει αλλιώς, έχουμε κάνει παζάρι, γίνεται κατάθεση στην τράπεζα, δώστε μου το πίσω. Καλά, αυτά θεωρούμε... τα έχουμε δει κάτι περιστατικά. Λίγα βέβαια, ευτυχώς. Είναι πολύ μάλιστα μικρό ποσοστό, όμως θα μαυρίζουν το κομμάτι των εργοδοτών που θεωρώ στην πλειοψηφία, ειδικά στη μικρομεσαία επιχείρηση, είναι οι οικογενειακές επιχειρήσεις που τέτοια περιστατικά δεν τα βρίσκουν. Τα βρίσκουν σπανίως. Ναι. Ωραία. Τώρα λοιπόν ερώτημα. Η αύξηση στον κατώτατο μισθό που είδαμε επηρεάζει το δώρο Πάσχα, και αν ναι, πώς το επηρεάζει? Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση, διότι και αυτό υπάρχει ένα θολό σημείο στους εργαζόμενους. Είχαμε από 1η-1η του Γενάρη 780 το κατώτατος. Μία Τετάρτου πήγε 830. Που σημαίνει πώς με 780 θα πάρουμε δώρο Πάσχα ή με 830. Αυτό σας ρωτάω. Είναι δουλειά πορεία. Ο νόμος λέει πώς από τη μέρα του Πάσχα, δηλαδή του Πάσχα μείον 15 μέρες, δηλαδή στην περίπτωση δικιά μας 15 του Απρίλη, ό,τι μισθό έπαιρνε τότε, τότε πάει το μισό και το μερομισθό. Οπότε
Συνεπάγεται με το νέο μισθό κατώτατο, με αυτόν θα υπολογιστεί το ΔΟΠΑΣ. Συνεπώς θα έχουμε αύξηση σε αυτό που υπολογίζαμε. Δεν θα πάει αναλογικά να πούμε, παράδειγμα, οι πρώτοι τρεις μήνες ήταν με 7,80 ελάχιστο, οπότε ο τέταρτος πάει με 8,30. Όχι, θα πάει το δώρο Πάσχα για όλο το διάστημα με το 8,30. Άρα υπολογίζεται, κύριε Λιβαδιατάκη, με βάση το νέο μειχτό κατώτατο, το 830. Και επίσης να πούμε, αν κάποιος ήταν με μερική απασχόληση τους πρώτους δύο μήνες και ήταν με πλήρη, θα πάει όταν οι εργασιακές σχέσεις το 15ήμερο του τελευταίου πριν την Κυριακή του Πάσχα. Που σημαίνει μέσα 15 είναι θετικό γι' αυτό. Θετικό, ναι. Καλό, καλό αυτό. Καλό ακούγεται. Τώρα και με τις τριετίες τι γίνεται. Και αυτό ήταν σε σχέση με την αύξηση του κατώτατου μισθού, γιατί πολλοί κόσμος το ρωτά, είναι μεγάλη απορία σε πολλούς. Όσον αφορά το κομμάτι, να πούμε κάτι άλλο. Όσον αφορά το κομμάτι της μισθοδοσίας, όσοι εργαζόμενοι πέρανε πάνω από το 8,30 βασικό μισθό, δεν τους επηρεάζει το κομμάτι, διότι αν έπαιρνε κάποιος βασικό μισθό 1.000 ευρώ, συνεπώς ήταν πιο υψηλός από το 8,30, συνεπώς δεν είχε καμία μεταβολή όσον αφορά την εργασιακή του σχέση και τη μισθολογική του κατάσταση. Οπότε, ό,τι ήταν να πάρει θα το έπαιρνε. Τώρα όμως, στις τριετίες, όντως όταν κάποιος είχε τριετίες πίσω, γιατί πρέπει να πούμε κάτι να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, εξηγήστε το λίγο για τις τριετίες, γιατί είναι μπλεγμένο το κουβάρι. Μνημονιακά, 14 Φεβρουαρίου του 2012, η μέρα του ερωτευμένου τότε, η Τρόικα έκοψε τις τριετίες. Επανήλθε τότε 1/1/2024, που σημαίνει για όλους τους εργαζόμενους, αυτό είναι ένα κενό χώρος χαμένος για προϋπηρεσία. Δηλαδή, 12 με 24, 12 χρόνια, σαν να μην εργαζόταν ο εργαζόμενος, που σημαίνει δεν υπάρχει. Ναι. Οπότε, αν είχε εργαστεί κάποιος ενδεχομένως, το 2010, 10, 11 μέχρι το 12, συμπληρώνει το 24 την τριετία και παίρνει ένα 10% αύξηση. Οπότε, αν έχουμε 8,30 και 10%, πάμε κατευθείαν στο 9,12 συν, αν είναι παντρεμένος, ένα 10% πλέον. Αν είχε τρεις τριετίες, πάει μάξιμο μέχρι 30% του βασικού μισθού. Οι κατοχυρωμένες τριετίες πριν το μνημονιακό νόμο είναι μέχρι το 2012. Σωστά. Οπότε, μέχρι τρεις όμως, σωστά, κύριε Λιβαδιατάκη. Σωστά. Αν από εκεί πάνω δεν έχουν κάτι άλλο. Οπότε οι παλιοί οι εργαζόμενοι που είχαν συμπληρώσει μέχρι τότε τριετίες δεν έχουν να περιμένουν κάτι, αλλά και οι μισθοί που είχαν μέχρι τώρα συμπεριλαμβάνει αυτά. Όσοι βέβαια δεν έχουν τριετίες και δεν φαίνεται στο μισθό, καλό είναι να κάνουν μια συζήτηση με τον εργοδότη να τους προσθέσει το ποσό της προσάυξης όσο αφορά την τριετία. Και αυτό αποδεικνύεται βέβαια πως με τον ασφαλιστικό βίο, διότι αν κάποια στιγμή δεν είσαι ένσημα, δεν μπορεί να το αποδείξει. Ναι, σωστό. Πάντως, κάποιοι εργαζόμενοι, αρκετός κόσμος, θα συμπληρώσουν τώρα μία τριετία, έτσι, το 2024. Σωστά, διότι συμπληρώνουν από το 2012, ό,τι είχαν υπόλοιπες τριετία, από το 2024 και μετά την τριετία, οπότε κάποιοι θα πάρουν και το 10% προσαυξημένο του βασικού μισθού. Καλό να πούμε είναι. Βέβαια πως περίπου στην ελληνική επικράτεια το 20-22% αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Από εκεί πάνω έχουμε πιο υπηρούς μισθούς όπως ο τουρισμός, ο επισητισμός που ήδη είναι υπογεγραμμένες κάποιες συλλογικές μας εργασίες. Σωστά. Κατ' επέκταση είναι πάνω από αυτό το ποσό, οπότε σε αυτούς έχουμε ήδη εκεί τα δικαιώματα τους μέσα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε το δώρο Πάσχα, τα ευχάριστα. Ας πάω τώρα σε κάτι δυσάρεστο. Ό,τι πήραμε πρέπει να το δώσουμε. Ακριβώς, έμφυα 2024. Έμφυα 2024. Φέτος η καινοτόμηση του Υπουργείου Οικονομικών έβγαλε νωρίς τα εκαθαριστικά του έμφυα. Αρχίζοντας από τον μήνα Απρίλιο, πρώτη δόση, 11 η δόση στο νούμερο. 11. Ναι, και τελειώνουν το Φεβρουάριο του 2025. Τώρα εκεί θα πρέπει να πούμε πως οι συνηθισμένες μειώσεις που είχαμε μέχρι τα προηγούμενα χρόνια συνεχίζονταν οι ίδιες. Φέτος, τι καινοτομία είχαμε όσον αφορά τις εκτός, αν θέλετε να σας πούμε. Ναι, για να πούμε γι' αυτό. Η εκτός ήταν όσον αφορά την ασφάλιση του ακινήτου. Σε κατοικία που την είχαμε ασφαλισμένη για πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα, αυτά τα τρία βασικά, και με την προϋπόθεση να έχουμε ανατετραγωνικό 1.000 ευρώ ασφαλιστό, δηλαδή έχουμε ένα κίνητο δικό σας, κύριε Σαββίδη, με 100 τετραγωνικά. Θα πρέπει να είναι με 100.000 το ασφαλιστό, έτσι ώστε η ασφαλιστική εταιρεία θα έχει αποστήριξη στο Υπουργείο Οικονομικών, το αφημείο στο όνομά σας, θα κουμπώσει στο ακίνητο που έχετε ασφαλίσει. Αυτό το κάνει η ασφαλιστική, εταιρεία. Και εκεί είναι ερώτημα, αν δεν δούμε τις εκπτώσεις, θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με την ασφαλιστική εταιρεία, να το επισημάνουμε και τότε να έρθει να επισυνάψει καινούριο πίνακα. Έχουν περιπτώσει βέβαια που πιθανόν να έχουμε με 50-50 το
ένα τρίτο καθένα αδέρφια ή σε πολυκατοικία που έχουν πολλά διαμερίσματα και έχουν ένα κοινό ασφάλιστρο. Έχουν περιπτώσεις που θα πρέπει τώρα που ήρθε το καθαριστικό, έχει έρθει περίπου 10 μέρες τώρα, να καθίσει ο κάθε επιδηματίας και μισθωτός που έχει στο όνομά του ακίνητα, να δει το καθαριστικό του, να το μελετήσει, διότι και εκεί είμαι σίγουρος θα βρει πολλά λάθη. Σε αυτά τα κομμάτια. Βέβαια. Άρα είναι ναι, το νέο καθεστώς, μας είπατε για την ασφάλιση, 10% πόσο είναι η έκκληση. 10% έχουμε μειώσει στο ασφάλιστρο εφόσον ο διοκτήτης έχει ασφαλίσει το ακίνητό του. Αυτό βέβαια προέβησε μετά τις πλημμύρες, τους σεισμούς και όλα αυτά. Οπότε σου λέει, εγώ δεν θα σε αποζημιώσω για το ακίνητό σου εάν δεν είναι ασφαλισμένο. Οπότε αν είναι ασφαλισμένο, παίρνεις το ασφάλιστρο και εν μέρει είσαι καλυμμένος και για να σου δώσει κίνητρο να το κάνεις, σου δίνει 10% έκπτωση από τον έμφυα. Τώρα, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, κύριε Λιμπαδιωτάκη, που μπορεί κάποιος ιδιοκτήτης να δει παραπάνω έμφυα από ό,τι πίστευε? Σε αυτή την περίπτωση έχουν γίνει λάθη και πώς μπορεί να τα εντοπίσει αυτά τα λάθη? Να σας πω. Να πούμε ένα παράδειγμα. Ναι. Απλό. Γιατί ο κόσμος θεωρώ το καταλαβαίνει με απλά παραδείγματα. Παραδείγματα. Σε περιπτώσεις που κάποιος φορολογούμενος λέει, θα κάνω εγώ τη δήλωσή μου, έχω στο κέντρο του Ηρακλείου ένα σπίτι, σε μια πολυκατοικία και έχω ακίνητο. Το συμβόλαιο μου αναγράφει πως εγώ έχω στο δεύτερο όροφο ένα ακίνητο, παράδειγμα 100 τετραγωνικά, και έχω και ένα ποσοστό 20% επί του οικοπαίδου. Τι θα πρέπει να κάνεις, να βάλεις στο ε9, θα βάλεις στη γραμμή το ακίνητο, οδός τάδε, 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 δεύτερος όροφος, διεύθυνση 100 τετραγωνικά, ποσοστό 100 ή ποσοστό έχει ανάλογο. Εκεί αρχίζει το μπέρδεμα. Έχουμε επικαρπή, έχουμε ψηλή κυριότητα. Ναι. Και εκεί έχουμε ποσοστό. Δεν πάει 100% εξ ολοκλήρου. Όμως μπορεί να βάλουμε λάθος στο νούμερο. Ένα καρτούμε. Δεύτερον, το οικόπεδο. Σου λέει το συμβόλαιο μου αναγράφει πως έχω 20% επί του οικόπεδου. Αναγράφει δίπλα και το οικόπεδο. Όμως δεν πρέπει να το βάλει. Διότι η αξία του χτίσματος έχει απορροφηθεί από την αξία του οικόπεδου. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν βάζουμε το οικόπεδο. Αν το βάλει, ή φαντάστε, κύριε Σαββίδη, να έχουμε μια πολυκατοικία, εγώ με 5 διαμέρισματα, θα βάλω στο κάθε διαμέρισμα το οικόπεδο. Αυτός είναι σχεδόν διπλάσιος φόρος. Εάν κάποιος δεν συμβουλευτεί το λογιστή του φοροτεχνικό του που έχει γνώση αυτό, θεωρώ πως και τώρα θα βρει διαφορές και μπορεί να κάνει τροποποίηση της δήλωσης του ε9. Κατ' επέκταση θα διορθωθεί και αυτόματα το καθαριστικό του έμφυα. Γι' αυτό η γνώμη και η πρόταση είναι να επανέλθουν, να ξανακάνουν έλεγχο. Βήμα-βήμα, ένα-ένα, έχουμε μπερδέματα με το Ηράκλειο. Νέο Ηράκλειο Αττικής, Ηράκλειο. Α, έχουμε και τέτοια μπερδέματα. Οπότε εκεί έχουμε πιο υψηλούς συντελεστές δομήσεις, πιο πολλές αντικειμενικές αξίες, μια επέκταση, ο φόρος είναι παραπάνω. Ηράκλειο τώρα δεν το καταλαβαίνει. Έχουμε δει και τέτοια θέματα. Οπότε καλό είναι, έστω και τώρα, να το δούνε, να το μελετήσουν και να δουν τι διαφορές ενδεχομένως θα προκύψει. Βέβαια. Και τι γίνεται τώρα, κύριε Λιβαδιωτάκη, με τον έμφυα, με τους σεισμόπληκτους, το Αρκαλοχώρι και στις γύρω περιοχές? Τι γίνεται εκεί? Το 2021, το Σεπτέμβριο, πήγε ο σεισμός Αρκαλοχώρι. Το Υπουργείο Οικονομικών με ρύμνησε με την πίεση και των τοπικών αρχών, των δικών μας και με βουλευτές και τους δημάρχους. Βγάλαμε μια διατάξη του νόμου. Οπότε σου λέει 21, 22, 23, όσα χτίσματα είχαν φάκελο που δεν μπορούσαν να κατοικηθούν, είχαν απαλλαγή. Όμως αυτή τη στιγμή έχουν κατευθεί 3.000 φακέλη, έχουν ελεγχθεί μόνο 75 και σου ζητάει το Υπουργείο Οικονομικών για χτίσματα που δεν μπορούν να κατοικηθούν, οι άνθρωποι έχουν βγει εκτός. Είτε στα κοντέινερ ή φιλοξενούνται και ζητάει να πάρει έμφυα το 24. Ήδη το Σύλλογος Σεισμοπληκτικής του Αρκαλοχωρίου έχει κάνει υπόμνημα στο Υπουργείο Οικονομικών να κάνουν παράταση και οι τοπικοί βουλευτές έχουν κάνει το ίδιο, διότι υπάρχουν ήδη προδικασμένα, θα το έλεγαν τους παρεθέσεως, και στην Κορυθία που είχαν πλημμύρες και στη Σάμο που έχουν κάνει παράταση των ετών για τους σεισμόπληκτους και πνευμοπαθείς. Άρα ζητάμε να γίνει το ίδιο, το ίδιο και σε εμάς. Γιατί από τη στιγμή που δεν μπορεί να μείνει μέσα, δεν είναι δικό σου, η πετιότητα έχει πέσει, είναι από τρίτους παράγοντες. Είναι και σωστό να γίνει και αυτό, αλλά βέβαια ακόμα δεν έχουμε δει κάτι. Θεωρώ πως από τη στιγμή που υπάρχει το προβλημένο, θεωρώ πως θα γίνει, αλλά ήδη έχουν αργήσει σε αυτό. Μακάρι, μακάρι να γίνει. Ευελπιστούμε. Πάμε τώρα και στις φορολογικές δηλώσεις, κύριε Λιβαδιωτάκη. Πότε ξεκινούν, πότε ανοίγει το τάξη? Εκεί είναι το δεύτερο μέρος που θα αρχίσουμε να δίνουμε. Είχαμε το έμφυα που αρχίζουμε και δίνουμε τώρα από τον Απρίλιο μέχρι τον Φεβρουάριο. Τώρα στις φορολογικές δηλώσεις θα αρχίσουμε να δίνουμε από τον Ιούλιο μέχρι τον Φεβρουάριο.
φανταστείτε Ιούλιο μέχρι Φεβρουάριο θα έχουμε διπλές δόσεις. Ναι. Οπότε το δώρο Πάσχα που είπαμε προηγουμένως έχει φύγει μέχρι τον Ιούνιο. Πάει αυτό, ναι. Πάει. Οπότε. Πόσες δόσεις είναι ο φόρος. 8 δόσεις είναι στις φορολογικές δόσεις. Ήδη δεν είχε ανοίξει ακόμα. Όμως κανονικά βάσει τη διάταξη του νόμου έπρεπε να είναι από αρχές του Μάρτη να ανοίξει και να κλείνει 36. Χθες βγήκε ο Υπουργός Οικονομικού κ. Στοχάρης, ανακοίνωσε πως όσες μέρες καθυστερεί να ανοίξει, που σημαίνει δηλαδή μήνα του Απρίλιο μέχρι τώρα έχουμε 18 μέρες, θα πάρει παράταση για το μήνα Ιούλιο. Όμως, αν πάρει την παράταση αυτή, οι δόσεις θα αρχίσουν πάλι 31 Ιουλίου μέχρι 3 Φλεβάρι. Είχαν προβλέψει όμως τη διάταξη του νόμου, να το πούμε και αυτό, πως εάν παραταθεί οι φορολογικές δηλώσεις σε προηγούμενη διάταξη, θα μπορεί ο Υπουργός Οικονομικών κατευθείαν να πάει τον Αύγουστο, να πάει διπλές δόσεις, δηλαδή δόση Ιουλίου, δόση Αυγούστου, να πάει να πληρωθεί έτσι ώστε να δοθεί και παράταση. Και καταλαβαίνετε, κύριε Σαββίδη, πως έχουμε ευρωεκλογές. Ναι, βέβαια. Οπότε κάποια καθαριστικά που είναι βαριά χαρτιά, θεωρώ πως θα πάνε πίσω. Εγώ όπως, πιστεύω 100% θα πάνε πίσω. Όπως είναι στις ελεύθερες επαγγελματικές επιχειρήσεις. Εκεί έχουμε ένα θέμα. Όμως πριν πάμε σε αυτό, να πούμε πως προετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών για 1.000.000 δηλώσεις σε μισθωτούς και συνταξιούχους που έχουν μόνο από αυτά, προσθέτουν τόκους, προσθέσουν αυτοκίνητο, σπίτι, να τους σταλεί ένα email στο προσωπικό τους email, να είναι έτοιμοι προσυμπληρωμένοι δήλωση και με το φόρο, έτσι ώστε να μην χρειαστούν να πάνε κάπου αλλού να την κάνουν. Εκεί εμείς, εδώ πάμε στις λεγόμενες αυτόματες. Ναι, αλλά εκεί εμείς θεωρούμε και λόγω της εμπειρίας πόσο θα έχουμε πολλά θέματα, διότι ενδεχομένως το Υπουργείο Οικονομικών θα βάλει αυτά που ξέρει. Ενδεχομένως να φιλοξενεί ένα παιδί, να έχει αγοράσει ένα κίνητο, να έχει ένα δάνειο, να έχει επιπλέον κάποια κίνητα, γιατί αυτά είναι τεκμήρια. Ναι. Όταν εσύ έχει ένα εισόδημα 10.000 ευρώ, η τεκμήρια είναι 15, γιατί το σπίτι κάνει τεκμήριο. Προσθέτουμε ατομικό διαβίωση τεκμήριο, το αυτοκίνητο τεκμήριο. Αν αυτά υπερβαίνουν το εισόδημά μας, αυτό συνεπάγεται φόρος. Ναι. Οπότε θα έχουμε θέματα, ένα μεγάλο ποσοστό θεωρώ πως θα το δούμε στην πράξη όταν είναι έτοιμες οι δηλώσεις με το φόρο, που θα έρθει το φόρο και θα λέμε τι κάνουμε εδώ, συμπληρωματική και ξανά ταλαιπωρία. Άρα, μισό λεπτό κύριε Λιβαδιωτάκη, άρα όποιος έχει, έχει αγοράσει ένα κίνητο ή ένα αμάξι, ένα αυτοκίνητο ή οτιδήποτε, ας μην μπει στη διαδικασία της αυτόματης. Αυτή τη στιγμή αυτά που ξέρουμε είναι πως θα είναι έτοιμοι, συμπληρωμένοι και θα σταλεί το καθαριστικό μέρθελος του. Οπότε, αν έρθει έτοιμο το καθαριστικό με το φόρο, πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε συμπληρωματικές δηλώσεις εκεί. Και εκεί θα έχουμε πιο πολύ φασαρία, διότι συμπληρωματικοί έχουμε πιο πολλά δεδομένα να τακτοποιήσουμε. Εδώ υπάρχει η παγίδα, την πατήσει πολλοί κόσμος. Καλά το επισημαίνετε. Εμείς το ξέρουμε, γιατί λόγω της εμπειρίας βλέπουμε το τι γίνεται. Οπότε, καλό ήταν και η πρόταση δικιά μας ήταν να τη φτιάξει, να την έχει προσυμπληρωμένη, να μην αποστείλει το καθαριστικό, αρχίσει να του δίνει το δικαίωμα του φορολογούμενου μέχρι πριν τη λήξη να πατήσει το κουμπί, μετά που θα γίνει έλεγχο με τον λογιστή, το φοροτεχνικό, με αυτόν που έχει τη γνώση, και μετά να βγει το καθαριστικό. Μην μπούμε στη διαδικασία να στελθούν 1.000.000 δηλώσεις και μετά χρειαζόμαστε να κάνουμε όλη αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Άρα αυτή η αυτόματη συμπλήρωση που έχει διαφημιστεί πολύ είναι και αυτό λίγο δύσκολη. Θα το δούμε, και θα έχουμε παραδείγματα 38 που θα έχουμε και κλάματα, αλλά θα έρθει η ώρα να το δούμε. Και εντάξει, πάντα υπάρχει η συμπληρωματική που θα διορθωθούν, αλλά για ποιο λόγο να μπουν σε αυτή τη δικασία, αφού εξ αρχής μπορούμε να το δούμε και με διαφορετικό τρόπο. Έτσι. Τώρα, τι γίνεται με τη φορολόγηση των ατομικών επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών. Εκεί, κύριε Σαββίδη, είναι το μεγάλο πρόβλημα που θεωρούμε πως τα έντυπα και αυτά θα πάνε πίσω μετά τις ευρωεκλογές. Διότι εδώ τι έχουμε. Έχουμε 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες και εμπορικές επιχειρήσεις που, τι σου λέει το Υπουργείο Οικονομικών, τι έχει πει και έχει ψηφίσει. Αυτό βέβαια θα το δούμε, διότι βάσει των νομικών πώς θα προσφύγουν στα δικαστήρια, θα εκπέσει, αλλά θα εκπέσει μετά από 1, 2, 3 χρόνια τα ποσά που θα φορολογηθούν, ενδεχομένως να έχουμε και κλειδί και λουκέτα σε πολλές επιχειρήσεις. Τι σου λέει ο νομοθέτης. Θα σου προδηλώσω. Ναι. Κύριε Σαββίδη, έχετε ένα mini market. Θα σου πω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή
7,80 βασικό μισθό επί 14, 10,920. Ναι. Θα σου προσθέσω, αν είσαι και πάνω από 6 χρόνια παλιός, ένα 10% ένα τριετία. Μου θυμίζει λίγο το μισθωτό. Σε πάω μέχρι 30%, οπότε πάμε γύρω στα 14,200. Εάν έχει κάποιους εργαζόμενους, θα σου βάλω μέσα και το 10% των κόστων μισθοδοσίας. Ανεβαίνει το ταβάνι. Επιπλέον, τι λέμε, εάν έχεις κέρδη και από το μέσο όρο του επαγγελματός σου είσαι πάνω από το 100%, σου βάζω 30%. Αν είσαι 150, ναι, σου βάζω 70%. Αν είσαι 200%, σου βάζω άλλα τόσα, που σημαίνει μπορεί να φτάσει 20-25.000. Και αυτό θα είναι έτοιμο το κουτάκι. Και αν εσύ έχεις αντίρρηση, τότε σου λέει ότι θα προσφύγεις να σου κάνουμε φορολογικό έλεγχο. Όλο αυτό το κομμάτι, σε κάποιες επιχειρήσεις που δηλώνουν πιο χαμηλά, αναγκαστικά καταλαβαίνετε πώς θα πάει με τις εκλογές. Πρώτον. Δεύτερον, είναι κάποια δεδομένα που βγήκε η διάταξη το Δεκέμβρη, ναι, και πάει αναδρομικά από τις αρχές του 2023. Δηλαδή, πρώτη φορά βλέπουμε. Πολύ αναδρομικότητα. Ναι, Δεκέμβρη. Ισχύει αναδρομικά για 11 μήνες πίσω. Ναι. Χωρίς να προλάβεις. Εκεί βέβαια έχουμε και το άλλο τραγελαφικό. Πώς στο κομμάτι του τεκμαρτού που θα βγει σε 700.000 επιχειρήσεις, παράδειγμα 20.000 ευρώ, τι άλλο έχουμε, δεν προλάβανε εάν είχαν αποδείξεις που πρέπει να έχουν το 30% από την πλασική κάρτα. Οπότε έρχεται σου μειώνει και από εκεί έσοδο, και γι' αυτό προβλέπουμε πως θα έχουμε και λουκέτα και πολλά κλάματα όταν έρθουν αυτά τα καθεστικά για τις 700.000 επιχειρήσεις. Βέβαια, να πούμε, κύριε Σαββίδη, ήδη ο Υπουργός Οικονομικής, κύριος Χατζηδάκης, έχει δηλώσει πως είμαστε πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να μειωθούν. Άρα πρέπει να τις λιγοστεύσουμε. Ναι, οπότε σου λέει πρέπει να μειωθούν. Παρ' όλα αυτά, δεν ακούγεται. Οι δικηγόροι κάμπανε 3 μήνες απεργία. Ναι. Δεν ίδρωσε κανούς αυτή. Δυστυχώς θα τα δούνε μετά. Θα είναι δηλώσεις, αλλά θα είναι αργά και τότε θα τα ξαναπούμε για να πούμε και συγκεκριμένα παραδείγματα. Γιατί έχουν περιπτώσει σε μικρές επιχειρήσεις που στην ουσία βιοποριστούν, την έχουν σε κάποια καφενεία, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις που είναι πρακτικά συμπληρωματικές του φόρου. Έχουμε ειδικότητα, παράδειγμα, δικηγόρου. Ναι. Δεν σου επιτρέπει να κάνεις άλλη δραστηριότητα. Οπότε, αν έχεις χαμηλό εισόδημα, τι θα κάνεις, θα πρέπει να, από εκεί που θα βγάλεις 5.000, γιατί δεν ξέρεις, μπορεί να έχεις και νύχια, μπορεί να έχεις 1.000, είναι ο σύζυγος να έχεις χρήματα. Συνεπώς, εκεί θα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα το δούμε και βλέποντας το τι κάνουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο επόμενο και τελευταίο κεφάλαιο, να μιλήσουμε λίγο για τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS. Πολύ συζητημένο θέμα, κύριε Λιβαδιωτάκη. Και με πολλά προβλήματα κι αυτό. Εδώ, κύριε Σαββίδη, τι να πούμε, κανονικά, πάλι εδώ ο Υπουργός Οικονομικών είχε βγάλει μια διάταξη που λέει μέχρι τις 29 του Μάρτη θα πρέπει να είσαι διασυνδέσει στην ταμιακή μηχανή με το POS, ναι, να την είσαι αναβαθμίσει. Αν δεν σου κάνει, να πρέπει να είσαι αγοράσει, και δώσανε το εξής παράταση, να δηλώσει ο τεχνικός, ναι, που σου έχει πουλήσει ταμιακή. Δεν έχουμε πολλούς, έχουμε λίγους, μην νομίζετε πως είναι πολλοί. Δηλαδή, στο Ηράκλειο, πόσοι είναι? 20-25 επιχειρήσεις είναι που πουλάνε ταμιακές, ναι, που θα πρέπει να εφαρμόσουν τη διάταξη αυτή. Πρακτικά τι σημαίνει? Μπήκανε όλοι και δηλώσανε ραντεβού μέχρι τέλος του Απρίλιο, όμως έχουν πρόβλημα η μηχανή είναι παλιά. Το POS δεν συνδέονται όλα τα POS. Ναι. Δηλαδή, σήμερα είχαμε μια περίπτωση που πήγε να διασυνδέσει και έπρεπε να αλλάξει το POS, διότι είναι παλιά. Έχουν POS που είναι δεκαετία. Ναι. Αυτά δεν είναι τεχνολογίε. Πα στην τράπεζα, σου λέει: έχω 15 μέρες ραντεβού, δεν μπορώ, δεν έχω. Όμως προκύψανε πρόστιμα. Την προηγούμενη εβδομάδα κάνουν ελέγχους σε επιχειρήσεις που είχαν πάνω από 1 εκατομμύριο τζίρο που δεν είχαν κλείσει ραντεβού. Ναι. Ούτε φόρο διαφεύγανε, ούτε δεν κοβάνε αποδείξεις. Παρ' όλα αυτά όμως μπήκανε κάποια πρόστιμα. Και ποια είναι τα πρόστιμα αυτά σε μικρές επιχειρήσεις που είναι απλογραφικά, για 10.000 ευρώ. Πόσα? 10.000, ναι, σε διπλογραφικά 20.000 ευρώ. Δηλαδή, έχουν περιπτώσεις που και αυτοί οι άνθρωποι είναι οι έμποροι ταμιακών μηχανών, έχουν ρέσει απ' έξω, έχουν κλειστά τηλέφωνα, δεν μπορούν την πίεση, δεν προλαβαίνουν, από ό,τι λένε, δεν προλαβαίνουν να τελειώσει τέλος του Απρίλη. Θα έχουμε άλλα θέματα τότε, γιατί τέλος Απρίλη δεν θα είναι εφικτό. Θα αρχίσουν να βάζουμε 10.000 να κλείνουμε επιχειρήσεις. Μα γιατί, όπως το καταλαβαίνω, οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να παρανομήσουν. Όχι, απλά δεν προλαβαίνουν. Απλώς έχουμε τη δικαιολογία από το Υπουργείο πως επειδή στα ταμείο ανάκαμψη έχουν κάποια χρήματα που θα είναι επιστροφές, θα πρέπει σε αυτό το διάστημα να έχουν βγει όλο το έργο
με επέκταση να μην δίνουμε άλλη παράταση. Εκεί βέβαια θα το δούμε τέλος Απρίλιο. Ήδη βλέπω πολλούς επαγγελματίες που είναι στα κάγκελα. Δεν είναι δυνατόν να έρθει να σου βάζει 10.000 πρόστιμο. Μπορεί να κάνει μια παρατήρηση μέχρι τέλος του Απρίλιο και αν δούμε πώς θα είναι. Γιατί έχουμε και πραγματικά γεγονότα. Πραγματικά γεγονός που δεν πρόλαβε ο τεχνικός να κάνει το αίτημα. Υπάρχουν, δεν φταίει, βέβαια. Δεν πάτησε το κουμπί να κάνει οριστικοποίηση. Είχα μια περίπτωση τις προάλλες. Λέει, έστειλε το αίτημα, δεν πάτησε οριστικοποίηση, δεν φαίνεται στο σύστημα. Πήγε, δεν είναι τη διασύνδεση, 10.000 πρόστιμο. Είναι δηλαδή μια επιχείρηση. Δυσθεώρητα πρόστιμα. Από τη μια, όπως είπαμε προηγουμένως, βάζουμε τεκμαρτά εισόδημα για ένα έτος 10.000 και από την άλλη έρχεται για μια απλή αίτηση που δεν έχει υποβληθεί από κάποιο τρίτον, όχι από σένα. Και δεν μπορώ, κύριε Σαββίδη, να πάω να βρω τον βίδα τεχνικό, το γάμα να κάνω. Δεν μπορώ. Πρέπει να πάω σε αυτόν που είχα αγοράσει. Ναι, δηλαδή σωστό. Δεν μου δίνει εναρχηγήση να πάω σε κάποιον τρίτο. Συνεπώς, αν αυτός ήδη έχει μεγάλο άγχο πίσω, είναι ανθρωπίνως δυνατόν, δεν προλαβαίνει να εκτελέσει και θα έχουμε κι άλλα θέματα από εκεί. Λοιπόν, δύο ερωτήματα τηλεθεατών έχω. Βεβαίως. Το πρώτο είναι αυτό που μας είπατε πριν για τα 6 χρόνια τους ελεύθερους επαγγελματίες. Με ποιο σκεπτικό το βάζουν, ότι εσύ αν έχεις πάνω από 6 χρόνια, όπως μας είπατε, έχεις μεγάλο τζίρο? Αυτό είναι το σκεπτικό, ρωτάει ο κόσμος. Το σκεπτικό ποιο είναι, πώς λένε, πώς δεν μπορεί ένας εργαζόμενος να έχει, μάλλον η επιχείρηση να έχει πιο λίγο εισόδημα από ένα εργαζόμενο. Όμως στον εργοδότη του βάζει 14 μισθούς επί το ποσό. Και εκεί να πούμε κάτι, πώς είπαμε προηγουμένως, αυξάνεται με το 7-80 το ποσά που σας είπα. Ναι. Η διάταξη του νόμου τι λέει, βάσει τον κατώτατο μισθού της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Δηλαδή τα νέα ποσά των φόρων που θα προκύψουν το 25 για χρήση του 24 θα υπολογιστεί με το 8-30. Που σημαίνει το 8-30 θα έχουμε μια αύξηση 6,5% πάνω του φόρου. Ναι. Και αν έχουμε μέχρι τέλος Δεκέμβρη και άλλη αύξηση, θα πάει με το νέο κατώτατο, οπότε φανταστείτε πώς συνεχώς το τεκμαρτό αυτό πάει. Βάζουν όμως την πρώτη τριετία, τι σου λέει την Υπουργή Οικονομικών, την πρώτη τριετία δεν σε βάζω στα τεκμαρτά επιχείρηση για να σε βοηθήσω. Όμως τον τέταρτο, πέμπτο, έκτο χρόνο σε πάω κλιμακωτά μέχρι τον έκτο και από τον έβδομο σε πάω κατευθείαν έκτο με 1 το 10%, 1 το με 12 έτος 20% προσάυξηση και το 10 μέχρι 15 έτος 30% προσάυξηση του ποσού των 14 μισθών του κατώτατου. Μάλιστα, μάλιστα. Και τι άλλο, όταν σου προσθέτει όμως και αν είσαι εργαζόμενος και αν έχεις ένα υψηλό αμοιβόμενο εργαζόμενο, έχεις κάποιο προσωπικό που είναι υψηλό αμοιβόμενο. Βάσει αυτού νου του ατόμου θα σου προσαυξήσει και το εισόδημά σου. Κάπου θα αναγκάσει δηλαδή να βάζουν πιο χαμηλούς μισθούς για να μην φάνουν πολλά κέρδη. Υπάρχει εκεί ένα θέμα, όμως σε μια ημερίδα που είχε γίνει από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Και να κλείσουμε αυτό όμως, κύριε Λιβαδίτη, γιατί πρέπει να πάμε σε... Ναι, όλοι οι συνταγματολόγοι λένε πως είναι αντισυνταγματικό όλο το νομοθέτημα, θεωρούν πως θα βγει εκτός. Και θα καταπέσει. Όμως τα τρία χρόνια δεν μπορούν να πάνε πίσω, δεν επιστρέφουν χρήματα, θα έχουν κλείσει επιχειρήσεις και αυτό είναι το δυστύχημα. Αυτό το κρατάμε και θα το δούμε, γιατί μας το επισημάνατε, το καμπανάκι για λουκέτα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Νομίζω ότι διαφωτίσαμε καλά τον κόσμο. Ελπίζω να βοηθήσαμε να γίναμε λίγο σοφότεροι, αλλά έχουμε μπροστά δρόμο. Να πούμε καλό Πάσχα σε όλους τους θεατές. Καλό Πάσχα και καλές πληρωμές, γιατί είπαμε ξεκινάει ο έμφυα, διδόσεις του φόρου.